Σενιόρα Σούλα. Σκάσε. Νομίζω έρχεται. Ξαπλώσατε. Ναι. Καληνύχτα. Buenas noches. Καληνύχτα. Οι άλλοι κοιμήθηκαν. Η Κατερίνη και ο Σάββας, ναι. Μαύρον ύπνο θα κάνω. Η Ευλαντία είναι έξω με το μικρό. Τον βοηθάει στα μαθήματά του. Η Μπία. Βέβαια. Αφού είναι αδύναμο το παιδί. Τι να κάνει, μάλλον και είναι. Αν δεν το βοηθήσει αυτή, ποιος θα το βοηθήσει. Στην αρχή δεν ήθελε, αλλά εγώ τους έστρωσα στη μελέτη. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Σήκω πάνω τώρα αμέσως και ντύσου. Και τι να βάλω. Βρακί! Αχ, δεν φοράω ποτέ. Σήμερα θα φορέσεις. Αν δεν θες να σε βρουν και νεκρό και ξεβράκωτο το πρωί. Σενιόρα Σούλα, πρέπει να πάρουμε υπάλληλο. Τώρα που έχουμε το μαγαζί από μισό... Πολύ βιάζεσαι. Γιατί? Αφού μόλις βγουν τα χαρτιά, αύριο μεθαύριο θα πάμε και θα υπογράψουμε. Αλλιώς ξέρεις. Ξέρω. Και άμα πάρετε τα λεφτά, σκέφτομαι να πάρουμε και το δίπλα το μαγαζί για να χωράμε. Εσύ τι σκέφτεσαι? Ας μη μάθεις καλύτερα. Έτσι είναι η ζωή, σενιόρα Σούλα. Όλο περίεργα. Εγώ γυρνούσα από χώρα σε χώρα τόσα χρόνια και δεν έβρισκα τρόπο να μείνω πουθενά. Και τώρα ξαφνικά, μετά από 2 χρόνια στη Ελλάδα, θα έχω ταυτότητα, διαβατήριο, μια δουλειά δικιά μου... και όλα μέσα σε μια νύχτα. Χθες ήταν η τυχερή μου μέρα, αύριο μπορεί να είναι η δικιά σου. Έχω φέρει και εγώ λάμπαρα για το γραφείο. Sí, ahora tengo mi escritorio, mi teléfono, una lámpara estupenda. Sí, sí, tenemos la tienda a medias. Καλημέρα. Καλημέρα, συνεταιράκι μου όμορφο. Με ποιο μιλάς, καμάρι μου? Με τη φίλη μου τη Χουανίτα από το Παγράτη. Α, μάλιστα! Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου να τη στείλεις. Να είναι πάντα καλά και με ένα καλό παιδί, Χουανίτα. Όχι, Χουανίτα, σενιόρα Σούλα δίθε. Ας θα της τα πω εγώ. Έλα, Χουανίτα μου, να σε πάρει λίγο αργότερα γιατί έχει λίγο δουλίτσα τώρα. Γεια! Σενιόρα Σούλα, προχει το κλείσες, μιλούσα. Δεν πειράζει, τώρα θα μιλήσω εγώ. Τα έχω γράψει κιόλας, περίμενε. Τι είναι αυτό? Τώρα. Θα ακούσεις και θα καταλάβεις. Όλο το πρωί τα ετοίμαζα. Αν κάνω και κανένα λαθάκι στο συντακτικό, μη μου κακιώσεις, εντάξει. Λοιπόν. Σάββας αμπετώντε σόμπρε ελ γιόκερ. Ο σενιόρ Σάββας ξέρει τα πάντα για το γιόκερ. Σι. Εντόνθες, αόρα, νο που έβες δε θυρλενάδα. Άρα τώρα δεν μπορώ να του πω τίποτα. Κλάρο. Por eso, no puedes chantajearme más. Και αυτό δεν μπορώ πια να σε... Εκβιάζω. Chantajear είναι το εκβιάζω. Έτσι, να μαθαίνεις. Sigo. Συνέχισε. Gracias. Entonces, ahora no tienes ni escritorio, ni teléfono, ni lámpara. Τώρα δεν έχω ούτε γραφείο, ούτε τηλέφωνο, ούτε λάμπα. Η λατιέντα es mía. Toda la tienda es mía. Και το μαγαζί είναι δικό σου, ολόκληρο το μαγαζί είναι δικό σου. Το ξέρα ότι θα συνεννοηθούμε. Α, τον εθνικό ύμνο της Ουρουγουάης τον ξέρεις? Γιατί? Για να το τραγουδήσεις. Θα γίνει η υποστολή σημαίας τώρα. Υπός... La bandera. Se va. Ολέ! Είδα στη τηλεβισιόν ότι μπορούμε να παίρνουμε και να λέμε ποιο θέλουμε να τρέχει με τη φωτιά από τη Ολυμπιάδα. Σύ, τη Ολυμπιακή φλόγα. Μπορώ να λέω όποιο θέλω. Α. Σούλα Καραγιαννίδου. Σύ, έχω και τηλέφωνο και διεύθυνση και όλα. Αλλά όχι σε δρόμο, σε βουνό θέλει να τρέχει. Τσι 2 ώρες, 3...
λίγο να καθόσουν. Όχι. Είπα, μήπως. Α, παραλίγο να το ξεχάσω. Αύριο θα βάψεις την αποθήκη. Τα ποντίκια. Ναι, αλλά μόνο την αποθήκη. Τώρα, αν θες να βάψεις και τα ποντίκια, αυτό είναι δικό σου θέμα. Όχι, δεν. Σίγα, ικανό. Τι χρώμα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Έχω πάρει 5 διαφορετικά. Θα περάσεις ένα χέρι απ' όλα και όποιο μας αρέσει περισσότερο. Θα δούμε. Για μισό λεπτό. Ναι. Από το Αθήνα 2004. Πού με βρήκατε? Τι να κάνω? Λάθος κάνετε. Έλα. Ποιος ήταν? Θέλουν στα καλά καθούμενα να με βάλουν να τρέξω με τη φλόγα. Παρακαλώ. Πού δήλωσε θελόντρια? Βρε, να χαθείτε με και τεφάει από χθες. Τι! Βία. Για περίμενε. Πιο δυνατά θέλει. Έτσι δεν κάνεις τίποτα. Πέρασε το μια φορά. Μια ώρα περπατάω σε νιωρεσούλα σαν το πιγκοίνο. Αντιμίλησες? Όχι. Είπα, μήπως. Buenos días. Μπα που να σκάσεις! Τι έπαθες! Τι γι' αυτό! Σελινάκατος! Καρότσι μωρού είναι, δεν το βλέπεις? Τι έχει μωρό μέσα? Όχι ακόμα. Τι θα βάλεις μωρό μέσα? Όχι, το πήρα για τη λαϊκή. Θα βάλω βέβαια. Ποιο νούμερο θα βάλεις? Του Σάββα. Γέννησε. Τι λες βρε, καταρχήν τι έπαθες και ταράχτηκες? Δεν τα μπορώ, τα μπορώ, τα φοβάμαι. Τι? Σι, είναι... Κόμο σε άμα. Σοκαρόν. Τι είναι αυτό? Πώς λένε, ύπουλος. Τα μωρά. Σι, είναι ύπουλα και πονηρά. Είναι χειρότερα. Μην πιστεύεις, γιατί τα κάνουν όλη τη ώρα επίτηδες. Και πιπία τι κάνουν, μπύρες πίνουν. Απλά σωρίζονται επίτηδες και κλαίνε επίτηδες και όλα τα κάνουν επίτηδες, εγώ είμαι σίγουρο. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν περίμενα να ακούσω κάτι λογικό από σένα, αλλά αυτό παραπάει. Εγώ, όταν ήμουν ένα χρονό, πήγα να πνίξω τη αδερφή μου. Στο λαιμό τη χτύπησα, το ξέρεις? Κατά λάθος θα είναι. Όχι, καθόλου κατά λάθος, γιατί και όταν μεγάλωσα, 2 φορές πήγα να την πνίξω πάλι. Άρα το ήθελα από μωρό. Τα μωρά έχουν σχέδιο. Μόδας. Κακό. Τα μωρά θέλουν το κακό μας. Άμα θέλουν το δικό σου το κακό, μια χαρά το βρίσκω το σχέδιο. Και τώρα αυτό εδώ θα είναι? Άδειο είναι, βρε, τι σε πειράζει? Δεν μπορώ να το βλέπω, φοβάμαι. Άμα το ήξερα από την αρχή, θα είχα αδειάσει όλο το μαγαζί από τα γαλματάκια και θα το είχα γεμίσει με καρότσια και κουδουνίστρες. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω. Ενώ τώρα σκοτώνεσαι. Βλέπω, σε εμπνέει το περιβάλλον. Σι. Σύξινος. Λοιπόν, τέρμα μετά του μωρού, στο θέμα μας. Το παρκέ. Το παρκέ. Το παρκέ, λέω. Το παρκέ τι είναι? Το πάτωμα. Να λάμψει. Ε, πάλι τι θα γίνει, σενιόρα Σούλα, μέχρι πότε θα είσαι θυμωμένη? Όσο θέλω εγώ. Μέχρι να βαρεθώ. Ποιο νόσαστε καλέ? Γεια. Σύση, τι δουλειά έχεις με αυτόν? Μ' αρέσει. Μη χειρότερα. Πορκέ. Δεν ανακατεύω μόνο στα προσωπικά των άλλων, απλώς δεν ταιριάζετε, δεν κολλάτε σαν ζευγάρι, είσαστε τελείως ακατάλληλο ένας για τον άλλον. Εσείς τι γυρεύετε από εδώ μαζί? Εμείς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να τα φτιάξουμε του Μάικη με την κυρία Κέτη. Γι' αυτό λέγαμε πώς μπορείς να μας βοηθήσεις να του αλλάξουμε λίγο το look, μπας και γίνει κάτι. Αυτό να κάνω κι εγώ. Άσυ! Τι θες κι εσύ την κυρία Κέτη? Όχι, θέλω να με συγχωρήσει η σενιόρα Σούλα. Α, και τρόμαξα. Αυτό το πανικό στο μάτι πρέπει να τον αποβάλεις. Είναι το φυσικό μου. Ναι, αλλά πρέπει να το κρύβεις, να... Να του βάζαμε καμία σκιά στο μάτι, κάτι καλυπτικό. Ναι. Τι στυλ ψάχνουμε? Σπορ, σοβαρό, για βράδυ? Για τάξη. Ένα στυλ που να τον κάνει πιο σκληρό, πιο... Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, πιο... Κατάλαβες? Ναι, καλά. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αν και... Τι? Δεν αλλάζουν τόσο εύκολα οι άνθρωποι, κυρία Μπία μου. Μην το λες εσύ μου. Αλλάζουνε. Ξέρω εγώ τι σου λέω.